να πούμε στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, όπου θα μας μιλήσει η εκπαιδευτικός Βαρβάρα Χαραλαμπίδου για τα μοναστήρια του Πόντου. Ένα πολύ μικρό βιογραφικό. Η Βαρβάρα Χαραλαμπίδου γεννήθηκε στην Κοζάνη. Η καταγωγή από την πλευρά της μητέρας της είναι από το βόρειο της Δυτικής Μακεδονίας και από την πλευρά του πατέρα τους, τον Παππούδο, η Χάβζα του Δυτικού Πόντου. Τελείωσε το φυσικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ασχολήθηκε με την πληροφορική. Έκανε μεταπτυχιακό στην ιστορική έρευνα, διδακτική και τις νέες τεχνολογίες στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος, δημιούργησε την ψηφιακή και ιστορική βάση κοιμηλιακών θησαυρών του Πόντου. Υπηρέτησε ως καθηγήτρια πληροφορικής και τα τελευταία 10 χρόνια ως διευθύντρια σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να εργάζεται έως και σήμερα. Η αγάπη της για τις προγονικές αιστείες την οδήγησε στην ενασχόλησή της με πολιτιστικούς συλλόγους, διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπρόεδρος στο Σωματείο Φίλη Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού και στην Ιωνική Εστία, στην οποία εξακολουθεί και πάλι να υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος. Τα τελευταία 19 χρόνια ταξιδεύει συνεχώς στις αλυσμόνητες πατρίδες και έχει συγκεντρώσει αρχαιακό και κοιμηλιακό υλικό που ευελπιστεί εν ευθέτω χρόνο να δημοσιεύσει. Το 2010 έχει εκδώσει το βιβλίο «Ιερά Βασιλική και Πατριαρχική Μονή της Παναγίας σου Μελάς του Πόντου». Βαρβάρα, ο λόγος είναι δικός σου. Σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι των Μοντιακών Σωματείων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και υποψήφοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Βασίλη Γιαλαλή, είναι μεγάλη τιμή για μας που είστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστούμε, γιατί εμείς αγωνιζόμαστε για τον Πόντο εκ του ασφαλούς, αλλά εσείς πραγματικά αγωνιστήκατε για τον Πόντο. Θα κάνετε λίγο υπομονή, ξέρω ότι θα κουραστείτε, αλλά δυστυχώς μετά από 19 χρόνια προσωπικής έρευνας στον Πόντο, πραγματικά δεν ήξερα τι να αφαιρέσω. Ο Πόντος είναι ανεξερεύνητος, ο Πόντος είναι ατελείωτος. Και όλη τη ζωή κάποιος να αφιερώσει για την έρευνα του Πόντου δεν φτάνει. Είναι τόσα πολλά τα μνημεία που έχουμε αφήσει εκεί, είναι τόσο βαθιές οι γρίζες μας, που είναι αδύνατον να καταγραφούν από έναν άνθρωπο σε αυτή τη ζωή. Υπάρχει ερευνητικό πεδίο για όλους. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για τα μοναστήρια του Πόντου. Ο χριστιανισμός στον Πόντο, θα κάνετε λιγάκι υπομονή, η ομιλία θα κρατήσει γύρω στα 25 λεπτά. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω γρήγορα, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε, να απολαύσουμε στη συνέχεια τους μουσικούς μας. Ξέχασα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργιο Κουλατζαπλή, τον πρόεδρο του Σωματείου Ποντίων Σταυρούπολης, τον κύριο Χόρη Πεταλίδη, τον... Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας σήμερα. Είναι τιμή για μένα, μετά από 19 χρόνια έρευνα στον Πόντο, να παρουσιάζω ένα κομμάτι της δουλειάς. Ο χριστιανισμός λοιπόν στον Πόντο ξεκινά από τους αποστολικούς χρόνους, από τα ευαγγελικά κείμενα και τις πράξεις των Αποστόλων. Γνωρίζουμε ότι ο Πόντος ευαγγελίζεται το μήνυμα του Χριστού από την ημέρα της Πεντηκοστής. Στη συνέχεια, το μήνυμα του Ευαγγελίου μεταφέρεται στον Πόντο από τους Αποστόλους και μαθητές του Χριστού, Ανδρέα και Πέτρο, το 34 μετά Χριστόν, όταν ήρθαν στη Σινώπη στην πρώτη τους περιοδία. Οι συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, Ακύλας και Πρίσκυλα κατάγονταν από τη Σινώπη. Μετά τη Σινώπη, ο Απόστολος Πέτρος κατευθύνθηκε προς την Ποντιακή Ενδοχώρη και προς τα Δυτικά, ιδρύοντας και την Εκκλησία της Αμάσιας, η οποία και ονομάστηκε Αποστόλου Καθέδρα, και απευθύνει αργότερα επιστολή προς τις εκλεκτής παρεπιδήμης διασποράς Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας. Ο Απόστολος Ανδρέας κατευθύνεται παραλιακά προς τα Ανατολικά και ιδρύει εκκλησία στην Αμισό, στην Τραπεζούντα, στην Ψαρών Λιμένα, τα Σούρμενα, στην Άψαρο, τη Λαζική, τη Φάσιδα, τη Σεβαστόπολη. Μέχρι το τέλος του 2ου αιώνα, ο χριστιανισμός εξαπλώνεται αρχικά στις μεγάλες παραλιακές πόλεις και αργότερα στα χωριά και την Ήπεθρο. Τον 3ο αιώνα, μεγάλη ιεραποστολική δράση επιδεικνύει ο επίσκοπος Αθανασίας Πέρμος,
Όμως ο μαθητής του Γρηγόρους Νεοκεσαρίας, ο δραματουργός, ο οποίος γεννήθηκε γύρω στα 210 στην Νεοκεσάρια του Πόντου, διαδίδει και εδραιώνει τον χριστιανισμό σε ολόκληρο τον πολεμονιακό Πόντο. Όπως αναφέρει ο βιογράφος του, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, 17 χριστιανούς βρήκε ο Γρηγόριος στην αρχή της ποιμαντικής του δράσης, 17 εθνικούς άφησε μετά το θάνατό του. Ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, μαθητής του Οργιάννη, με πολύπλευρη ελληνική και θεολογική παιδεία, την οποία κατάφερε να συγκεράσει και θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας ολόκληρου του πολεμονιακού Πόντου και η μνήμη του τιμάται στις 17 Νοεμβρίου. Οι διωγμοί. Η εδραίωση του χριστιανισμού θορυβεί τους Ρωμαίους διοικητές. Το έτος 250 μετά Χριστόν εξασπά ο διωγμός του Δεκίου και κατά το τέλος του 3ου μετά Χριστόν αιώνα, με τέταρτο, η φοβερή διωγμή αρχικά του Διοκλητιανού 284 έως το 305 μετά Χριστόν και έπειτα του Μαξιμιανού 286 έως 305 και 307 έως 310, οι οποίοι κράτησαν περίπου 10 χρόνια. Ένα πλήθος Αγίων βρίσκουν μαρτυρικό θάνατο στον Πόντο. Ο Άγιος Ευγενέος Πολιούχος και προστάτης της Τραπεζούντας και πρώτος επίσκοπός της, ο οποίος έζησε και μαρτύρησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν επί Διοκλητιανού. Ασκήτευσε στο σπήλαιο των Ακαθών, το οποίο βρισκόταν δίπλα στο σπίτι του, όπου αργότερα χτίστηκε ο ναός του. Εκεί συνελήφθη από τους δημίους του, ομολογώντας με παρησία χριστιανός ημί, και μαζί του μαρτύρησαν οι συναθλητές του, ο Αλεριανός, Κανίδιος και Ακύλας, γιατί μαζί με τον Άγιο Ευγένιο καθαίρισαν τον ιερό του Μήθρα. Με τον αγώνα κατά των ειδώλων και τον μαρτυρικό θάνατό του, ο Άγιος Ευγένιος και οι συναθλητές του επισφράγισαν στην Τραπεζούντα τον οριστικό θρίαμβο του χριστιανισμού κατά τις ειδωλολατρίες και τις θρησκείες του Μήθρα. Ο Άγιος Φωκάς από τη Σινόπη, επίσκοπος της πόλης, μαρτύρησε επίσης οι 7 παρθένες της Ανισού, Αλεξάνδρεια, Εφημία, Εφρασία, Θεοδόρη, Ιουλιανή, Κλαβδία, Ματρώνα, οι οποίες μαρτύρησαν το 290 μετά Χριστόν, ο Άγιος Θεόδωρος Τύρων της Αμάσιας, που μαρτύρησε το 306, ο επίσκοπος Αμάσιας Βασιλεύς, ο οποίος μαρτύρησε επί Λυκινού το 317, οι 45 μάρτυρες της Νικόπολης, που σφαγιάστηκαν ομαδικά, οι 7 αδελφοί της Ζήγανας, η Ευστράτιος Αυξένδιος Ευγένιος από τη Ριζούντα. Την περίοδο αυτή, λόγω των διωγμών, πολλοί χριστιανοί καταφεύγουν στα βουνά και στα δάση του Πόντου, μεταξύ των οποίων και οι γονείς του Μεγάλου Βασιλείου. Μετά το τέλος των διωγμών και την επικράτηση του χριστιανισμού, πολλοί από τους επισκόπους του Πόντου συμμετέχουν στις οικουμενικές συνόδους που συγκαλούνται. Ο μοναχισμός στον Πόντο. Ο μοναχισμός στη Μικρά Ασία και τον Πόντο μεταφέρθηκε από την Αίγυπτο. Προϋπήρχαν βέβαια μεμονωμένοι μοναχοί και ασκητές στον Πόντο που ακολουθούσαν τους κανόνες του Αγίου Παχωμίου, ο οποίος ίδρυσε τα πρώτα κοινόβια στην Αίγυπτο το 320 μετά Χριστόν. Οι ιδρυτές όμως του συστηματικού μοναχικού βίου ήταν οι μεγάλοι Καπαδόκες πατέρες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Νήσις και Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Μέγας Βασίλειος, καταγόμενος από την Νεοκεσάρια του Πόντου γύρω στο 360 μετά Χριστόν, ήρθε και μόνασε στο Πόντο σε οικογενειακό κτήμα κοντά στον Ήρη ποταμό. Τον ακολούθησε ο φίλος του Γρηγόριος ο Ναζιανζινός. Εκεί κοντά είχαν αποσυρθεί για να μονάσουν οι αδελφοί του Μακρίνα και η μητέρα του Εμέλια σε μια μοναστική κοινότητα. Οι δύο πατέρες της Εκκλησίας, απομονωμένοι επί δύο έτη αυτή τη θαυμάσια τοποθεσία, την κατάφυτο και κατάρρητο όπως την περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος, μέσα σε αυτή την ησυχία μελέτησαν τις γραφές και τον Οργιένη και έθεσαν τους κανόνες του οργανωμένου μοναχικού βίου που διατυπώθηκαν στα ασκητικά που ήταν 12 βιβλία και περιέλαμβαναν τους όρους κατά πλάτους και τους όρους κατά επιτομήν καθώς και άλλα συγγράμματα. Στη διάδοση του μοναχισμού στον Πόνο συνετέλεσε και ο ασκητικός, αγκαιρετικός, Ευστάθιος Σεβαστίας, ο Ευάγριος Ποντικός, μαθητής του Γρηγόριου Ναζιανζινού με τα σχετικά του συγγράμματα. Στα πρώτα λοιπόν αυτά χρόνια ιδρύονται πολλές μονές στον Πόντο, όπως η Μονή Βαζελώνα το 270 μετά Χριστόν, η Μονή της Παναγίας Σουμερά το 386 μετά Χριστόν, η Μονή Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα το 752 μετά Χριστόν, η Μονή της Αναλήψεως του Αγίου Φωκά και άλλες. Ο Βυζαντινός Πόντος. Ο Ανατολικός Πόντος ήταν το προκεχωρημένο φυλάκιο του Βυζαντίου και όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Τραπεζούντα αποτέλεσε βάση εφοδιασμού και αντεπίθεσης στις εκστρατείες των Βυζαντινών όπως και των Ρωμαίων κατά των Περσών και Αράβων. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος χτίζει το 443 μετά Χριστόν τη Θεοδοσιούπολη Ερζερούν, 322 χιλιόμετρα νότια της Τραπεζούντας. Εδώ ήταν το τέλος της γης των Ρωμαίων, των Ρωμιών. Από εκεί και μετά καραδοκούσαν οι οργανωμένοι και πολυπληθείς στρατοί των Ασιατικών δυνάμεων. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός αναδιοργάνωσε όλη την αμυντική γραμμή της αυτοκρατορίας, χτίζοντας πάνω στο εμπόλεμο αυτό σύνορο που ξεκινούσε από τα ποντιακά βουνά μέχρι τον Εφράτη, φρούρια, μοναστήρια,
Καστρομονάστηρα, ενδυναμώνοντας το αγωνιστικό και θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Άνοιξε δρόμους, εκχριστιάνισε τους ορεσίδιους κατοίκους, ανοικοδόμησε πολλές εκκλησίες, μοναστήρια και ιερά του Πόντου που είχαν καταστραφεί από τους Πέρσες. Με δική του μέρημνα και προσωπική φροντίδα του ένδοξου στρατηγού του Βελισάριο, ανοικοδομήθηκε σε νέο τόπο η αρχαιότερη μονή του Πόντου, η Μονή Βαζελόνους. Στην Τραπεζούντα διαμένει για μικρό χρονικό διάστημα ο στρατηγός Βελισάριος, όπως και ο Ηράκλειος από το 622 έως το 629 μετά Χριστόν. Η Τραπεζούντα γίνεται προσωρινή πρωτεύουσα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου από το 1021 έως το 1922 μετά Χριστόν, όταν εγκαταστάθηκε σε αυτήν με πολυάριθμο στρατό. Το 1074 μετά Χριστόν η Τραπεζούντα έπεσε προσωρινά στα χέρια των Σελτζουκιδών Τούρκων. Την απελευθέρωσε ο βλαστός της Άντρας, Θεόδωρος Γαβράς, από τους επιφανέστερους στρατηγούς του Βυζαντινού κράτους και την κυβέρνησε ως ανεξάρτητος του Βυζαντίου ηγεμόνας μέχρι το 1098, όταν εχμαλωτίζεται και λαμβάνει μαρτυρικό και ηρωικό θάνατο από τους Σελτζούκους, ενώ αγωνιζόταν εναντίον τους. Την εποχή της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, ο Αλέξος ο Πρώτος, εγγονός του Ανδρώνικου Πρώτου Κομινού, τελευταίο αυτοκράτορα της δυναστείας των Κομινών, 1081 με 1195 μετά Χριστόν, στο θρόνο του Βυζαντίου, ιδρύει το 1204 τη νέα ελληνική αυτοκρατορία του Πόντου, που διατηρήθηκε και μετά την εκδίωξη των Λατίνων από την πόλη, παράλληλα με αυτή της Κωνσταντινούπολης. Τα όρια της αυτοκρατορίας των Κομινών εκτινόταν μέχρι τη Σινόπη και την Αμάσια δυτικά και μέχρι τον Κάφκασο στα ανατολικά. Την εποχή αυτή των Κομινών, 1204 με 1461 μετά Χριστόν, η Τραπεζούντα φτάνει στη μέγιστη στιγμή της. Γίνεται το εμπόριο της Οικουμένης Απάσης, κορυφή και οφθαλμός συμπάσης της Ασίας, το σταυροδρόμι του μετακομιστικού εμπορίου και συναλλαγών μεταξύ των χωρών της Ασίας, του Ευξήνου Πόντου, της Κωνσταντινούπολης και της Δύσης γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου και κυρίως την περίοδο της Βασιλείας των Μεγαλοκομινών, ανεγίνονται πλήθος μοναστηριών και εκκλησιών. Στα χρόνια της βασιλείας του επιφανεστέρου όλων των Κομινών του Αλεξίου του Τρίτου, μεταξύ 1330 και 1332 μετά Χριστόν, η Τραπεζούντα διανύει το χρυσό αιώνα της. Η πόλη ζει με τα κωνσταντινοπολίτικα πρότυπα και από κάθε άποψη φαίνεται ατόφιο βυζαντινό δημιούργημα. Ακολουθούν σε όλα την αυτοκρατορική βυζαντινή παράδοση του Βυζαντίου. Η δεύτερη πόλη μετά την Κωνσταντινούπολη γίνεται η Τραπεζούντα. Την περίοδο αυτή αναγύρονται τα σπουδαιότερα μοναστήρια και εκδίδονται χρυσόφυλλα που κατοχυρώνουν τα προνόμια τους. Από τον Πόντο, η ασκητική και μοναστική παράδοση μεταλαμπαδεύεται στον ελλαδικό χώρο. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, κτήτορας της Μονής Μεγής της Λάβρας Αγίους Όρους, υπήρξε ο νομοθέτης και αναμορφωτής του κοινοβιακού μοναχισμού του Αγίου Όρους, κατά το πνεύμα και τους κανόνες των όρων του Μεγάλου Βασιλείου, τα οποία είχε θεσπίσει κατά τη διαμονή του στο ασκητήριό του στον Πόντο. Η Ιερά Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους ανηγέρθηκε από τον Όσιο Διονύσιο, αδερφό του Μητροπολίτη Τραπεζούντας, χάρη στην πλούσια δωρεά του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου Τρίτου Μεγάλου Κομινού, 100 σωμείων αργύρου, από το αυτοκρατορικό θησαυροφυλάκιο και στην αρχή ονομαζόταν Μονή του Μεγάλου Κομινού. Η Μονή Χάλδου, η οποία αναφέρεται τον 10ο αιώνα στο Αγίου Όρος, μεταξύ των άλλων μονών, ιδρύθηκε από κάποιο στρατηγό καταγόμενο από την περιοχή Χαλδίας του Πόντου. Ο Άγιος Νίκονο μετανοείται τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, καταγόμενος από τον Πόντο, ασκήτευσε στη Μονή της Χρυσής Πέτρας, η οποία βρισκόταν στα όρια του Πόντου και Παφλαγωνίας. Πήγε στην Κρήτη το 959 μετά Χριστόν, μετά την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς και επανέφερε στο χριστιανισμό όσους Κρήτες είχαν εξισλαμιστεί. Συνέχισε το έργο του στον ελλαδικό χώρο, κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου και πέθανε το 998 μετά Χριστόν και είναι προστάτης της Σπάρτης. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας επί βασιλείας του Δαβίδ καταλήθηκε από τον Μωάμεθ τον Πορφυτή το 1461 μετά Χριστόν, 8 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, η οποία έπεσε το 1453. Ακολούθησαν τρομερές σφαγές, εξισλαμισμοί, νέοι που με τη βία γινόταν γενίτσαροι, εκτοπίσεις πληθυσμών. Ο ελληνικός πληθυσμός βρίσκει καταφύγιο σε ορεινές και δύσβατες περιοχές. Πολλοί εξισλαμίζονται, άλλοι γίνονται κρυπτοχριστιανοί. Ο Δαβίδ, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, εκτοπίζεται στην περιοχή του Στριμώνα και λίγα χρόνια αργότερα βρίσκει μαρτυρικό θάνατο μαζί με τους 7 γιους του και τον ανιψιό του Αλέξιο V, αρνούμενος να εξισλαμιστεί.
Η τραπεζούντα και μετά την άλωση συνέχισε να αποτελεί το πολιτισμικό και πνευματικό κέντρο του ελληνισμού σε ολόκληρο τον πόντο. Την εποχή των Τερεμπέιδων, των τοπικών φεουδαρχών, στα 1665 μετά Χριστόν, η καταπίεση και η διωγμή των χριστιανών εντάθηκαν. Εκκλησίες καταλήφθηκαν και έγιναν τζαμιά, όπως ο Μητροπολιτικός Ναός της Τραπεζούντας, ο Άγιος Φίλιππος, και ο Ναός της Αγίας Σοφίας. Από τους χριστιανούς που κατοικούσαν γύρω από την Αγία Σοφία και τα Πλάτανα, 8.000 περίπου οικογένειες εξιδιώθησαν και κατέφυγαν στις ορεινές περιοχές της Στόνιας και του Όφη, όπου μετά από λίγο εξισλαμίστηκαν, διατηρώντας όμως την ελληνική γλώσσα έως και σήμερα. Από τις 17 επισκοπές της Μητρόπολης της Τραπεζούντας απέναντιναν μόνο δύο. Μαζικοί εξισλαμισμοί σημειώθηκαν στον Όφη, στη Ριζούντα, στα Σούρμενα, στη Χαλκίδα, ενώ οι κάτοικοι της Κρόμνης, όπως και πολλοί άλλοι, επέλεξαν τον κρυπτοχριστιανισμό. Τον 19ο αιώνα, με την έκδοση του Χάτι Χουμαγιούν το 1856, με το οποίο δίδεται σε όλους τους Οθωμανούς υπηκόους η ελευθερία στην άσκηση των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και κοινοτικών τους καθηκόντων, φανερώνονται πολλοί κρυπτοχριστιανοί. Τα μοναστήρια αναδιοργανώνονται, ιδρύονται πολιτιστικοί και φιλεκπαιδευτικοί σύλλογοι, φιλανθρωπικά σωματεία, φιλαρμονική, θέατρο, εκδίδονται ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά. Την έντονη πολιτιστική δραστηριότητα ακολουθεί η ανάπτυξη της παιδείας και των γραμμάτων. Η προσφορά των μοναστηριών στα δίσεκτα χρόνια της δουλείας. Την περίοδο μετά την άλωση της Τραπεζούντας, τα μοναστήρια, ιδιαίτερα τα τρία σημαντικότερα, της Παναγίας Σουμελά, του Βαζελώνα και του Περιστεριώτα, στάθηκαν προπύλια Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, παρήγορα κέντρα που γύρω τους διασώθηκε αλόβητος ο χριστιανισμός, διατηρήθηκε η ελληνική γλώσσα και η εθνική συνείδηση και όπως αναφέρει ο Κυριακίδης, όπου τα μοναστήρια διασώθησαν, εκεί ο χριστιανισμός έμεινε αμυγής. Όπου δε αυτά κατεστράφησαν, εκεί και ούτως τέλειον συνεξέλιπε. Τα μοναστήρια βοήθησαν το πλήθος των κρυπτοχριστιανών να επιτελέσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Τους ενδυνάμωναν στην πίστη ώστε να επιβιώσουν στο αλόθρησκο περιβάλλον. Οι πατέρες των μονών, ενδεδειμένοι το ράσο του Δερβίση, τους επισκέπτονταν, εκτελώντας τα θρησκευτικά τους καθήκοντα μέσα στις υπόγειες εκκλησίες που διατηρούσαν στα σπίτια τους ή σε απόμερες και απόκριφες σπηλιές. Πολλές φορές, όταν αποκλειπτόταν ο ρόλος τους, το τίμημα ήταν να χάνουν τη ζωή τους. Οι μονές διατηρούσαν κώδικες με τα ονόματα των κρυπτοχριστιανών και όταν το 1856 υπογράφηκε το διάταγμα Χάτι Χουμαγιούν και αποφάσισαν να επανέλθουν στους κόλπους της Εκκλησίας, οι κώδικες αυτοί αποτέλεσαν τα τεκμήρια για να αποδείξουν τη χριστιανική τους πίστη όπως όριζε ο νόμος. Στην περίοδο της δουλείας, οι μονές και οι εκκλησίες λειτουργήσαν ως εκπαιδευτήρια από όπου αποφύτησε πλήθος εγγράμματων μοναχών, ιερέων, δασκάλων και λαϊκών, που αργότερα προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο υπόδουλο γένος. Οι μονές, κυρίως οι εξαρχικές, μεριμνούσαν για την ίδρυση των σχολείων της περιοχής, για τον διορισμό δασκάλων και είχαν την άμεση επίβλεψη, εποπτεία και προστασία τους. Ακόμη, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων των εκκλησιών δίνονταν για τη λειτουργία των σχολείων. Οι μονές υπήρξαν και εστίες γραμμάτων, όπου αντιγράφανε χειρόγραφα αρχαίες ελληνικής γραμματείας, κώδικες και διατηρήθηκαν στις βιβλιοθήκες τους σπουδαία συγγράμματα και πολύτιμα κοιμήλια, χρυσόβουλα, εικόνες, σιγίλια, φυρμάνια και άλλα. Οι μονές διέσωσαν πολλές φορές το χριστιανικό ποιμνιό τους από σφαγές, δωροδοκώντας με χρήματα τους τοπικούς δυνάστες και άρχοντες. Έτσι, έχουμε δύο παραδείγματα. Η Μονή Βαζελώνος το 1821 διέσωσε τον ελληνισμό της περιοχής. Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ο Σουλτάνος Μαχμού το Δεύτερος, ως αντίθυνα, έδωσε διαταγή γενική σφαγή των χριστιανών της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Τότε ο ηγούμενος της Μονής Βαζελώνος, Χρύσανθος, χρησιμοποιώντας την δωροδοκία και τα χρήματα της Μονής και με τη βοήθεια του κρυπτοχριστιανού που στέλαγα, κατόρθωσε να αποτρέψει την απόφαση για γενική σφαγή όλων των κατοίκων της Ματσούκας. Το ίδιο συνέβη τον Ιούνιο του 1921, όταν η Μονή του Αγίου Γεωργίου Περιστεριώτα διέσωσε τον ελληνικό και χριστιανικό πληθυσμό της περιοχής από γενική σφαγή και εξόδωση. Η Μονή διέθεσε τότε 6.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, ποσό τεράστιο για την εποχή εκείνη, σε πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους της Τουρκίας και απέτρεψε τη γενική απέλαση και εξόδωση του ελληνικού πληθυσμού της περιοχής. Αργότερα όμως, οι κάτοικοι της περιοχής ακολούθησαν την τραγική μοίρα των υπολείπων κατοίκων του πόλου. Στις δύσκολες αυτές περιόδους της δουλείας, στις πιο δύσβατες και απόκρινες περιοχές του Πόντου ιδρύθηκαν και κρατεώθηκαν τα σπουδαιότερα ορθόδοξα μοναστήρια, ο συνολικός αριθμός των οποίων
είναι άγνωστος. Θα αναφερθούμε στα σπουδαιότερα από αυτά. Στην Τραπεζούντα έχουμε τον ναό της Αγίας Άννας, ο οποίος αναγέρθηκε το 884-885. Το ναό της Παναγίας Χρυσοκεφάλου. Ο ναός της Χρυσοκεφάλου, κατά την παράδοση, θεωρείται ως ο αρχαιότερος στο ναό της Τραπεζούντας και κτήτορας της ήταν ο βασιλιάς Καπαδοκίας και Τραπεζούντας Ανιβαλιανός, γαβρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Υπήρξε η Μητρόπολη της Τραπεζούντας στην εποχή των Κομνηνών. Στο ναό αυτό γινόταν η τελετή στέψη των Αυτοκρατόρων. Στο γυναικονίτη υπήρχε η θέση όπου στεκόταν ο Αυτοκράτορας με τη σύζυγό του. Πίσω από το ναό βρίσκονταν τα μαυσολεία των Κομνηνών, όπου ετάφηκε επιφανέστερος των Κομνηνών, Αλέξιος ο Τρίτος. Να πούμε τώρα ότι τα δύο τελευταία χρόνια η Χρυσοκέφαλος ανακαινίζεται, έχει βρεθεί το δάπεδο το ψηφιδωτό και πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία από την εποχή των Κομνηνών. Επίσης να πούμε ότι όλοι οι τείχοι είναι σοβατισμένοι και όπου ξεφτάει ο σοβάς από κάτω κρύβονται πολύ πανέμορφες αγιογραφίες. Η Μονή του Αγίου Ευγενίου. Το καθολικό της Μονής, ο ναός του Αγίου Ευγενίου, ήταν το προφιλέστερο προσκύνημα των χριστιανών της περιοχής της Τραπεζούντας μετά την Ιερά Μονή της Παναγίας. Ήταν μετά τη Χρυσοκέφαλο, δεύτερο σε ωραιότητα και μεγαλοπρέπεια ναός και θησάβριζε τα λείψανα και την Αγία Κάρα του Αγίου Ευγενίου και των συναθλητών του. Στους χώρους της Μονής λειτουργούσε αστρονομική και μαθηματική σχολή, καθώς και εργαστήριο καλλιγραφίας, αντιγραφής και εικονογράφησης χειρογράφων. Στο ναό του Αγίου Ευγενίου τελούνταν οι στέψεις και οι γάμοι των Αυτοκρατόρων. Η Μονή της Αγίας Σοφίας. Το καθολικό της Μονής, το ναό της Αγίας Σοφίας, το έκτισε στα μέσα του 13ου αιώνα ο Μανουήλ I ο Μεγάλος Κομνηνός, 1238-1263, έχοντας ως πρότυπο την Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. Ο ναός είναι διακοσμημένος με θαυμάσιες τοιχογραφίες και μοσαϊκά. Μετά την άλωση μετατράπηκε σε τζαμί και τα μοσαϊκά καλύφθηκαν με σοβά. Το 1960 η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε τη μετατροπή του τεμένου σε μουσείο και την αποκατάσταση των ψηφιδετών. Πριν από λίγα χρόνια, όμως, ο ναός μετατράπηκε εκ νέου σε τζαμί και καλύφθηκαν οι αγιογραφίες και το ψηφιδωτό δάπεδό του. Στη Μονή λειτουργούσε περίφημη αστρονομική σχολή υπό την επίβλεψη του σπουδαίου αστρονόμου Κωνσταντίνου Λουκίτη. Διασώζεται μέχρι τις μέρες μας το τετραόροφο καμπαναριό πύργος, που θεωρείται ότι ήταν ένα από τα παρατηρητήρια της φημισμένης αστρονομικής σχολής. Η Μονή της Παναγίας Θεός και Πάστου. Η Μονή ιδρύθηκε το 1340 από την Ειρήνη την Παλαιολογίνα, χείρα του Αυτοκράτορα Βασιλείου και μητέρα του Αλεξίου Τρίτου Κομνηνού. Στη Μονή βρισκόταν η τάφη του Δεσπότου Ανδρονομικού 1376, του Μανουήλ Κομνηνού 1417, ανακαινίστηκε το 1843 και παρέμεινε γυναικεία Μονή μέχρι το 1922. Η Μονή του Αγίου Γρηγορίου Νήσης Τραπεζούντα, η οποία μετά την κατάληψη του Αγίου Φιλίππου υπήρξε ο Μητροπολιτικός Ναός της Τραπεζούντας. Σήμερα έχει καταδαφιστεί. Η Μονή του Αγίου Θεοδόρου Γαβρά, η οποία χτίστηκε από τον ανεψιό του Αγίου Κωνσταντίνο Γαβρά, στρατηγό του Βυζαντινού κράτους, μεταξύ των ετών 1115-1140, ανατολικά του Ναού της Αγίας Άννης, στην ενορία του Αγίου Βασιλείου. Ακόμη άλλες μονές ήταν ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Φιλίππου, ο οποίος καταλήφθηκε από τους Τούρκους, η Ιερά Μονή του Στήλου, η Μονή του Ιερομάρτυρος Φωκά, η Μονή του Αγίου Φωκά του Διάβολου. Δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε. Τα φημισμένα μοναστήρια του Πόντου ήταν η Παναγία Σουμελά, το μεγαλύτερο πνευματικό καθίδρυμα του ελληνισμού στον Πόντο, η περιόνιμος Ιερά Βασιλική Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Υπεργίας Θεοτόκου Σουμελά του Πόντου, είναι μία εκ των αρχαιοτέρων μονών του Πόντου. Ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση κατά το έτος 386 μετά Χριστόν από τους Αθηναίους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο. Οι δύο μοναχοί, καθ' υπόδειξη και εντολή της Θεοτόκου, ακολούθησαν τη θαυματουργό εικόνα της που με θεϊκό τρόπο μεταφέρθηκε από αγγέλους στο όρος Σουμελά του Πόντου. Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά του Πόντου είναι κατά την παράδοση μία εκ των τριών εικόνων που αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μάλιστα η προσφυλέστερη του, την οποία δεν αποχωριζόταν ποτέ. Ο Αυτοκράτορας της Τραπεζούντας Αλέξιος Τρίτος Μεγαλοκομνηνός εισέδειξε γνωμοσύνη για τη σωτηρία του από ναυάγιο με χρυσόβουλο, παραχωρεί προνόμια στην Ιερά Βασιλική και Πατριαρχική Μονή της Παναγίας Σουμελά του Πόντου και ορίζει το αυτοδέσποτο και αυτεξούσιο μοναστικό της κράτος.
την αχυρώνουν με τείχους και πύργους, οικοδομή κοιλιά, επεκτείνει και ανακαινίζει και αγιογραφεί τον υπόσκαφο ναό, που ανοίγει ανοιχτήτερος της Μονής Βαρνάβας και τους Ιωάννους, την επισκέπτεται συχνά και αφήνει πάνω στην είσοδο του Ιερού Ναού την αυτοκρατορική του επιγραφή. Ο γιος του Μανουήλ ο Τρίτος διορίζει από το αυτοκρατορικό Χρυσαβοσδιάκιο ο δεύτερος σε μέγεθος τίμιο ξύλο του Ζωπιού Σταυρού. Προνόμια υπέρ της Μονής δίνουν οι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας, οι Οικουμενικοί Πατριάρχες και όλοι οι Σουλτάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Μονή του Τιμίου Προδρόμου Βαζελόνος. Η αρχαιότερη Μονή του Πόντου, η Μονή Βαζελόνος, αναγέρθηκε την εποχή των Διαγμών το 270 μετά Χριστόν. Καταστράφηκε από τις επιδρομές των Περσών το 530 μετά Χριστόν, κατά τη διάρκεια των οποίων θανατώθηκαν 400 μοναχοί της Μονής. Ανοικοδομήθηκε σε νέο τόπο με μέρημνα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού και προσωπική φροντίδα του ένδοξου στρατηγού Βερισάλιου. Ευεργετήθηκε από τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλέξιο III με χρυσόβουλο από τον Μεγάλο Πέτρο της Ρωσίας και από τον Σουλτάνο Βαγιαζίδ. Διέθετε μεγάλη βιβλιοθήκη η οποία συλλήθηκε. Ελάχιστα κειμήλια διασώθηκαν, όπως η εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου, κάποια μανουάλια και ένας χρυσοκέννητος επιτάφιος. Πολύτιμοι κώδικες της Μονής συλλήθηκαν από Ρώσους αρχαιολόγους, όπως ο Ουσμπένσκι, και σήμερα βρίσκονται στα μουσεία της Πετρούπολης. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου Περιστεραιώτα ιδρύθηκε στα 752 μετά Χριστόν, όταν κατά την παράδοση τρία περιστέρια οδήγησαν τρεις ασκητές από τα Σούρμανα για να χτίσουν το παρακλήσι του. Ευεργετήθηκε από τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, Αλέξιο III Μεγάλο Κομνηνό, τον Χρυσόβουλο, και μετά τις καταστροφές που υπέστη, ξαναχτίστηκε το 1493 με άδεια και προνόμια του Σουλτάνου Βαγιαζίδ II. Τα προνόμια αυτά της Μονής ενίσχυσε με ιδιαίτερο Χρυσόβουλο και ο διάδοχος του Βαγιαζίδ, Σουλτάνος Ιωάννης I, 1512-1520. Διέθετε ξενώνα με 187 δωμάτια και μεγάλη βιβλιοθήκη που περιείχε 7.000 τόμους βιβλίων. Η πλούσια αυτή βιβλιοθήκη συλλήθηκε από τους Τούρκους και μόνο λίγα βιβλία κατάφεραν να εξαγοράσουν οι Έλληνες και να επαναπατριστούν. Ένας κώδικας της Μονής μεταφέρθηκε στην Ελλάδα από τον Γραμματικόπουλο και ένας αριθμός βιβλίων από όσα κατάφεραν να εξαγοράσουν δωρήθηκε από τον Κωνσταντινίδη, που ήταν ένας από τους πολυτεργάτες της δημιουργίας της ανεξάρτητης δημοκρατίας του Πόντου, στο σύλλογο Αργοναύτες Κομνηνής στην Αθήνα, όπου βρίσκονται σήμερα. Η Μονή συντηρούσε τα σχολεία της εξαρχίας της και με ενέργειές της συστήθηκε το 1909 η Κεντρική Σχολή της Γαλλίνας, που ήταν πλήρες τετρατάξιο ημιγυμνάσιο. Σε μετόχη της Μονής στην Τραπεζούντα, στεγαζόταν στις αρχές του 19ου αιώνα το φροντιστήριο της Τραπεζούντας πριν αναγερθεί σε δικό του διδακτήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 1845. Άλλες μονές στον Πόντο. Στην Αμάσια έχουμε το Αγίου Ιωάννου. Στην Αμισό έχουμε τη Μονή της Γένας και τη Μονή της Αγίας Τριάδος, η οποία ιδρύθηκε από τον Άγιο Δωρόθεο τον Νέο, ο οποίος είχε ασκητέψει προηγουμένως τη Μονή της Γένας, της Γέννησης του Χριστού. Στη Φάτσα έχουμε το Μεγάλο Μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας. Στην Πάφρα έχουμε τη Μονή της Παναγίας Μάγαρα. Η Μονή βρισκόταν κοντά στο χωριό Τικαγιά, στο βουνό Νεπιέν της Πάφρας. Το μοναστήρι λεγόταν ακόμα Παχαρτσάχ Παναγιασί, όνομα τουρκικό που σημαίνει Παναγία που κάνει τον τυφλό να βλέπει, ή αλλιώς ματωμένη σπηλιά. Το μοναστήρι αυτό αποτελούσε θρησκευτικό κέντρο της περιοχής της Πάφρας. Στη Μονή τον Απρίλιο του 1917 είχαν καταφύγει 600 περίπου γυναικόπαιδα και 80 αντάρτες και μετά την κατάληψή τους από τους Τούρκους έγινε ο τόπος μαρτυρίου τους. Αμέτρητα είναι τα μοναστήρια στην περιοχή της Χαλδίας. Η Μονή της Παναγίας Γουμερά, θα πούμε ορισμένα από αυτά, χτίστηκε τον 10ο αιώνα από τους μοναχούς Σοφρόνιο Παΐσιο και Λαβρέντιο από το Ερζερού. Το 1808 ανακηρύχθηκε Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή με απόφαση του Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγοριού V. Το καθολικό της Μονής είχε σπάνιας αξίας αγιογραφημένες στη βλαχία εικόνες. Διέθετε μεγάλη βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία και χειρόγραφα. Ανάμεσά τους ένα σπάνιο Ευαγγέλιο, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου. Έργα του Αγίου Χρυσοστόμου, αρχαία χειρόγραφα, εκ των οποίων ένα αρχαίο χειρόγραφο του Αριστοτέλη κλάπηκε και μεταφέρθηκε στο Παρίσι. Υπήρξε σπουδαίο κέντρο πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και στους χώρους της μέχρι το 1914 λειτουργήσε οικοτροφείο με δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο, το φημισμένο Λύκειο Γουμεράς. Η Μονή ανιστορήθηκε το 1971 στη μακρινή σας Σιδηροκάστρου Σερών. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου Χουτουρά.
Αναγέρθηκε το 14ο αιώνα στην περιοχή της Χαλδίας, κοντά στην Αργυροπόλη, από τον Αλέξο III Μεγαλοκομνηνό. Από τη μονή του Αγίου Γεωργίου Κουτουρά προέρχονταν αρκετοί αρχιερείς που ποίμαναν τις εκκλησίες και τις μονές του πόλου. Διέθετε αξιόλογη βιβλιοθήκη με πολλά χειρόγραφα, πολλά εκ των οποίων κλάπηκαν από πηρηγητές και πολιτικούς εξάρχους. Η Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Γεωργίου Χαλιναρά. Σύμφωνα με την παράδοση, η μονή χτίστηκε το 1220 μετά Χριστόν από τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλέξιο I. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, η μονή διατηρούσε ιερατική σχολή, ενώ είχε προσφέρει τη συνδρομή της το 1730 στην ίδρυση της Ελληνικής Σχολής Αργυρούπολης. Η μονή του Αγίου Γεωργίου Χάρσερας, η μονή της Γεννήσεως Θεοτόκου Καλούλ, της Ζωοδόχου Πηγής στον Τεβρετζή, της Ζωοδόχου Πηγής στον Αληθινό Κρόμνης, της Ζωοδόχου Πηγής Καστροτήχου Κρόμνης, του Αγίου Βασιλείου Αστέρος στη Χάρσερα, την οποία μονή ανακαλύψαμε φέτος, το καλοκαίρι, του Αγίου Γεωργίου Λερμόχου Ιζαντού, τα κοινωνικά μοναστήρια του Ιωάννου Πολυδρόμου της ημέρας, το οποίο ιδρύθηκε το 1710 από τη μοναχή Παϊσία, αδελφή του Μητροπολίτη Θεοδόσου Πόλεως Ιακώβου, από την Ήμερα. Τα εγγένεια του ναού της μονής πραγματοποίησε το 1745 ο αρχιεπίσκοπος Χαλδίας Ιγνάτιος, ο Κοθούρ, του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Αυρίδιο, της κοινήσεως Θεοτόκου στην Κουντουρά, της μικρές της Παναγίας στην Κρόμη, του Αγίου Ιωάννου Αργίου Πόλεως, του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, του Αγίου Στεφάνου στο Λιβάδι, της κοινήσεως της Θεοτόκου στην Ωρία Μαρτίν, του Δε Μαρτζίκιοι, της γεννήσεως της Θεοτόκου των Στοαμπρικάντων, και αυτό το βρήκαμε φέτος και είναι μια περιοχή ανεξερεύνητη. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες εκείνη την περιοχή, πάρα πολλές. Η κεντρική εκκλησία ή δεν γνωρίζουμε αν είναι της γεννήσεως της Θεοτόκου ή της Ζωοδόχου Πηγής Αμπρικάντων. Φυλάσσεται από φύλακα που έχει διορίσει το τουρκικό κράτος για να μην ανασκαφεί. Του Τιμίου Προδρόμου Φιτιάνου, της Ευαγγελίστρας στο Σιμικλή του Κιουρτουνίου. Είναι ένας εξαιρετικός ναός, το οποίο βρίσκεται πάνω στα ψηλά βουνά, στα βάθη της περιοχής της Άλδασσας. Στην περιοχή Χερίανας, η εκπληκτική μονή του Αγίου Γεωργίου Κελώρη στα ερείπια του κάστρου του Ακρίτα, στη Λευκόπετρα. Είναι σκαλισμένη ολόκληρη μέσα στο βράχο. Στην Κερασούντα έχουμε τη μονή της Ζωοδόχου Πηγής στην Πράσερη, όπου λειτουργούσε και το ιεροδιδασκαλείο και χτυπούσαν παιδιά από την ευρύτερη περιοχή. Ένας εκπληκτικός ναός σε ένα πανύψηλο βουνό, όπου είχαμε την τύχη να το βρούμε μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί ήταν τόσο πυκνή βλάστηση, ήταν αδύνατο να το βρει κανείς, αλλά είχαμε την τύχη να ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος όταν ήταν λέει παιδί έπαιζε στη Μονή, μας οδήγησε εκεί πρόπερσι το καλοκαίρι. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου, η Μονή του Αγίου Φωκά, στο νησάκι της Αλιτιάδας, που είναι συγκλονιστικό αν το επισκεφθεί κανείς, ολόκληρο το νησάκι είναι ένα καστρομονάστηρο, στο οποίο γίνονται συστηματικές ανασκαφές τον τελευταίο καιρό και έχουν βρεθεί πολύ συγκλονιστικά χειμήλια και ευρήματα. Στην Οικόπολη, το μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Γαράσερης, στο χωριό Καγιάντιπη, το οποίο ιδρύθηκε από τον Ιωάννη τον Ησυχαστή, 424-558 μετά Χριστόν, το οποίο αποτελούσε το σημαντικότερο πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο της περιοχής. Όταν είχαμε πάει το 2007, δεν ήξερε κανείς που βρισκόταν το μοναστήρι. Τώρα, που έχει αναστηλωθεί, όλοι οι κάτοικοι με το που θα τους ρωτήσεις γνωρίζουν που βρίσκεται και μάλιστα το Πανεπιστήμιο της περιοχής έχει χτίσει ξενώνες για τους επισκέπτες της Μονής και έγινε η αναστήλωση εξαιρετική. Στην Επισκοπή Νικοπόλεως υπήρχαν άλλα τρία μοναστήρια, στα χωριά Μπάτζανα, Αλούτζε και Παναγία στην περιφέρεια του ΑΠΕΣ, της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Όλασσα. Και άλλα, στα Σούρμενα, η Μονή των Εσωμάτων, στην εκκλησιαστική περιοχή της οποίας αποκρούστηκε ο χάνος των Τουρκομάνων Βαϊραμπέκ από τα αυτοκρατορικά στρατεύματα του Μανουήλ. Η Μονή του Σωτήρος Χριστού, το καθολικό της οποίας διασώζεται ως ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στη Τζίτα. Άλλο μοναστήρι είναι το Αγίου Ανδρέα, της Παναγίας του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Επιφανίου. Πραγματικά ο Πόντος είναι αγιοτόκος. Η άνθηση αυτή του μοναχισμού διακόπη βία στις αρχές του 20ου αιώνα. Το 1908, με την ανακήρυξη
του νεοτουρκικού συντάγματος, αρχίζουν τα φοβερά δεινά του ελληνισμού και γενικότερα του χριστιανισμού. Στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913 και του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου 1914-1918, η Τουρκία ανενόχλητη αρχίζει τη συστηματική εξόντωση του χριστιανικού πληθυσμού. Στόχος της, ένα έθνος, μία θρησκεία με κάθε τίμημα. Χιλιάδες οδηγούνται στα τάγματα εργασίας, χωριά και πόλεις βιώνονται και οι κάτοικοι τους οδηγούνται στα ενδότερα. Ατελείωτες οι εξοδοτικές πορείες θανάτου που οδηγούν στον αφανισμό και το μαρτύριο χιλιάδων αθώων. Την περίοδο αυτή καταστρέφονται πολλά μοναστήρια. Το καλοκαίρι του 1915 αρχίζει η εξόδωση των Ερμανίων. Τον Απρίλιο του 1916 η Τραπεζούντα καταλαμβάνεται από τους Ρώσους μέχρι το Φεβρουάριο του 1918. Με την αποχώρηση των Ρώσων, πολλοί Έλληνες φοβούμενοι την εκδικητική μανία των Τούρκων εγκαταλείπουν τον πόντο και φεύγουν στη Ρωσία. Η συνετή στάση και οι ενέργειες του Μητροπολίτη Τραπεζούντα Χρήσανθου διασώζει την Τραπεζούντα από τα χειρότερα δεινά. Ήδη όμως η επικράτηση του Κεμάλ και η τραγική εξέλιξη της Μικρασιατικής Εκστρατείας οδηγεί στην απώλεια και τον χαμό χιλιάδων ανθρώπων. Τέλος, με τη συνθήκη ανταλλαγής των πληθυσμών που γίνεται με βάση το θρήσκευμα, ο πανάρχιος ελληνισμός του πόντου ξεριζώνεται από τις προαιώνιες αιστείες τους. Πολλοί χάθηκαν, πολλοί έμειναν πίσω. Όσοι κατάφεραν να βοηθήσουν από τη συστηματική γενοκτονία, άρχισαν μια νέα ζωή στη μητέρα πατρίδα. Κλείνοντας να πούμε ότι τα ιερά καθιδρύματα του ελληνισμού στον πόντο, μοναστήρια και εκκλησίες, μετά την έξοδο των Ελλήνων από τις πανάρχιες αιστείες τους, αφέθηκαν στην τύχη τους, έρμεα των φανατικών, των αρχαιοκάπηλων και των στοιχείων της φύσης. Όλα σχεδόν, αφού συλλήθηκαν και διαρπάθηκε ο πλούτος τους, καταστράφηκαν στη συνέχεια. Μαζί με τη γενοκτονία των Ελλήνων του πόντου, συντελέστηκε και η πολιτιστική γενοκτονία του πολιτισμού τους. Σήμερα αντικρίζουμε τα ιερά του γένους μας, όσα κατάφεραν να διασωθούν σε θλιβερή κατάσταση και το μόνο παρήγορο είναι ότι κάποια από αυτά αναστηλώνονται για τουριστικούς λόγους. Όμως χρέος μας είναι να μην τα λησμονήσουμε και να αγωνιστούμε για τη διάσωσή τους. Λυπάμαι που δεν είχα τη δυνατότητα, επειδή ήταν σύντομος ο χρόνος, να σας δείξουμε πολλά από αυτά, όμως το Μάιο θα γίνει μία έκθεση στην πλατεία Αγίας Σοφίας, την περίοδο που θα είναι η μνήμη για τη γενοκτονία των Ελλήνων, όπου μπορείτε να έρθετε και να δείτε όλο αυτό το πολιτιστικό πλούτο που άφησαν οι προγονείς μας στον πόντο. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε στο Facebook, στο όνομά μου και να δείτε πώς ανακαλύψαμε πάρα πολλά από τα μοναστήρια του πόντου σε αυτά τα 19 χρόνια ιστορικής έρευνας. Σας ευχαριστώ και πάλι.